Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Επιστρέφουμε, Δημήτρη, πώς το λένε αυτό το πράγμα, καθότι η αρχή ήταν κάπως προβληματική, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ξέρετε, έχουμε το εξής μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, αυτοί που παρακολουθούν την εκπομπή, παρακαλώ να μην τρώνε ντόνατς κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πέφτουν στο πληκτρολόγια, γιατί προκαλούν προβλήματα στην όλη μετάδοση. Και κατά δεύτερον, οι 45-48 περίπου που επιχειρούν χακάρισμα την ημέρα, ρε παιδιά, κάνε το άλλη φορά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ξανά, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Και σήμερα, όπως σας έλεγα, έχουμε πολύ σοβαρά νέα. Γύρισα μετά από ένα τριήμερο στην Κρήτη, όμορφος καιρός, παρά την τελευταία μέρα με τους νοτιάδες που γύρισαν σε βροχή, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Είναι η εποχή τέτοια. Τι μας νοιάζει, το σημαντικό είναι να έχουμε εποχές, όχι να δεν σου προδώσουμε κιόλα. Αλλά έχει μια σημασία. Να πούμε ορισμένα πράγματα. Υπήρχαν δύο κόσμοι. Ο ένας κόσμος ήταν αυτός που αντικρίζαμε εμείς με τα προβλήματα των αγροτών, των μικρομεσαίων. Η πραγματικά εντυπωσιακή κατάσταση που υπάρχει, για πρώτη φορά διαπιστώνω ότι έπεσε δραματικά ακόμη και το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στην Κρήτη. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι η πρώτη φορά που το διαπιστώνω, αν και πηγαίνω πολύ τακτικά στην Κρήτη σχετικά, και μένω σε ξενοδοχεία, πηγαίνουμε έξω και βλέπουμε την εστίαση της. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Ήταν εντυπωσιακό, δεν είναι φαινόμενο της εποχής. Οι μαγαζάτες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε συνθήκες ανελαίοι της κρίσης και έλλειψη εισοδήματος αρατζήρου, και οπότε πέφτουν δραματικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας, προσπαθώντας να μειώσει το κόστος. Αυτό βέβαια δεν τους βγαίνει σε καλό, ούτε μπορεί να βγει σε καλό σε κανέναν, διότι αυτό μία φορά μπορεί να γίνει, δεύτερη δεν γίνεται. Αυτό όμως υποδηλώνει τη γενική κατάσταση που υπάρχει στα χωριά που πήγαμε. Του νομού Ηρακλείου, παντού υπάρχει μια, όχι μόνο η αγωνία, ο πόνος, το αδιέξοδο, η απελπισία, αλλά και μια φωνή διαμαρτυρίας που δεν την είδαμε στη διαδήλωση που έγινε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν την είδαμε, πρώτον γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρετε, αυτά που μας φροντίζουν να μας πληροφορούν τόσο πλουσιοπάροχα, θέλανε να εστίασαν τους φακούς και τις και τα μικρόφωνά τους στους μαγκουροφόρους του Αβγενάκη και τον υπόκοσμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήρθε πάνω να επιτελέσει το έργο του. Είναι όλοι αυτοί που γυρίζανε τα προηγούμενα χρόνια από χωριό σε χωριό και προπαγανδίζανε υπέρ του μνημονίου, αλλά τώρα που το μνημόνιο εφαρμόζεται από τον Τσίπρα, κανένα πρόβλημα, πήγαμε πάνω να διαδηλώσουμε. Στο Ηράκλειο έμαθα και πώς τους λένε οι αγρότες και οι επαγγελματίες του χώρου, αυτούς τους αγρότες που είδαμε, τους μαγκουροφόρους, όχι όλους βέβαια, αυτούς που μας δείξανε συγκεκριμένα, τους λένε αγρότες του Θραπέ, διότι δεν έχουν πατήσει ποτέ σε χωράφι. Αυτή είναι ο υπόκοσμος των επιδοτήσεων, ο υπόκοσμος των κομματικών διαπλοκών με τους συνεταιρισμούς και τις ιστορίες. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν τη δουλειά που τους βάζει το κόμμα και βεβαίως η συμμορία την οποία υπηρετούν, Αβγενάκης και CIA. Λοιπόν, ποια είναι η δουλειά που έχουν υπηρετούν? Να έρθουν στην Αθήνα να κάνουν διαδήλωση. Διότι δεν έχουν ελιές να πάνε να τις μαζέψουν, και αν έχουν, βάζουν τα δουλικά τους. Ντόπια ή τη συμμεταπή. Τα δουλικά του. Και δουλεύουν έτσι, αλλιώς την επιδότηση θα την πάρουν. Την έχουν οικονομήσει. Και μέρος από την επιδότηση για τις υποχρεώσεις που πουλάνε στους υπόλοιπους αγρότες. Στη συγκέντρωση μάλιστα του Ηρακλείου, όταν σηκώθηκε ένας επάνω σε ένας έτσι λεβεντοαγρότης, να το πούμε έτσι, και σηκώθηκε πάνω σε καμιά ηλικία, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και τους είπε: ρε εσείς, τι τις θέλουμε τις επιδοτήσεις? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αν θα πάρουμε το 40% ή το 70% των επιδοτήσεων, τι τις θέλουμε τις επιδοτήσεις, ρε? Τη γη μας θέλουμε, ρε. Τη γη μας. Να την καλλιεργήσουμε όπως νομίζουμε εμείς καλύτερα.
Και όπως μου λέει ο ίδιος ο αγρότης αυτός, που το συνάντησα σε ένα χωριό στον νομό Ηρακλείου, μου απάντησε: πανιάσανε τα πρόσωπά τους. Ε, βέβαια. Ποιος από αυτούς έχει μάθει να δουλεύει? Δείτε τους μόνο, αυτό το τέρας που σέρνανε, ένα παχύδερμο που σέρνανε γελώντας οι αστυνομικοί, δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογραφία, μια από τις φωτογραφίες που ήταν ένα παχύδερμο. Με την γλίτσα, λες. Όχι, τον είχαν ρίξει κάτω και τον σέρνανε δύο ματατζίδες, οι οποίοι είχαν σκάσει τα γέλια. Γιατί όλοι αυτοί είναι δικοί τους άνθρωποι, δηλαδή συγνωτίζονται. Φυσικά δεν ήταν όλοι τέτοιοι, μιλάμε για αυτούς που δείξανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ο αγροτόκοσμος, ο πραγματικά αυτός που πονούσε και έχει κατέβει κάτω να διαδηλώσει, κτηνοτρόφοι, αλλοί κατά κύριο λόγο, αλλά και αγρότες από αγροτικούς συνεταιρισμούς, πραγματικούς συνεταιρισμούς, η σφραγίδα. Διότι ο κανονικός συνεταιρισμός, αυτός που δεν μπορεί να λειτουργήσει για να κλέψει παραπάνω, έχει μείνει σφραγίδα. Υπάρχουν και αγροτικοί συνεταιρισμοί με μείνουν σφραγίδες. Έχουν καταληστευτεί από τις τράπεζες και από τους κυρίους, κυρίες και κυρίες οι οποίες ήταν προηγουμένως, και έχουν μπει τώρα οι αγρότες, έχουν μείνει όσοι οι αγρότες έχουν μείνει, προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια του συνεταιρισμού, οι οποίοι μάλιστα έχουν αθωωωθεί άπαντες όλες οι προηγούμενες διαχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν φάει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Μου λέγανε για παράδειγμα σε ένα χωριό κοντά στα Πεζά, όπου είναι γνωστός ο λεγόμενος συνεταιρισμός Πεζών Κρήτης για το κρασί τους και όλα αυτά, ότι είναι μέσα πάνω από 500 εκατομμύρια μέσα, έχουν καταλυστευτεί τα πάντα. Λοιπόν, και όλοι αυτοί συνεχίζουν το ίδιο βιολί χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν επεμβαίνει κανένας και βεβαίως απειλούν κιόλας τους αγρότες ότι έτσι και τους καθίσουν το σκαμνί και έτσι και τους χορεώσουν τα τεράστια χρέη που αυτοί δημιούργησαν, τότε θα κληθούν να τα πληρώσουν οι συνεταιριστές. Δηλαδή αυτοί, οι απλοί αγρότες δηλαδή, που είναι μέλη του συνεταιρισμού. Βεβαίως αυτό είναι ψέμα. Ψέμα. Είναι ένας εκβιασμός ο οποίος μπορεί να πάψει να υπάρχει αν σταματήσουμε να είμαστε υποχείρια του υπόκοσμου. Αλλά τέλος πάντων λέω απλά τι συμβαίνει. Η πραγματική συγκέντρωση των αγροτών, όπως τουλάχιστον διεξήχθη στην Αθήνα, ήταν στην πλατεία του Συντάγματος στην κάτω μεριά. Όχι με τους μαρκοφόρους που βγάζαν φωτογραφίες με τον Αβιαράκη, με τον Αβιαράκη, πώς τον λένε αυτά τα ναι, ο οποίος έβγαλε ακριβώς τις παραμονές του κλεισίματος στις τραπέζες Ελλάδος, 1 εκατομμύριο έξω, ξέρετε, για να μην παραπέσει, όπως το κύριο Σταθάκη. Για να μην παραπέσει, λοιπόν, τον ειδοποίησε ο φίλος του κύριο Στουρνάρας και έβγαλε έξω 1 εκατομμύριο. Και δεν ήμουν αυτός. Απλά αυτή η περίπτωση αποκαλύφθηκε, βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βεβαίως όταν βγήκε, όπως βγήκε, έτσι και χάθηκε. Διότι δεν πάρθηκε κανένα μέτρο, δεν μπήκε ένα θέμα, ρε παιδιά. Πού το βρήκε αυτό το 1 εκατομμύριο? Υποτίθεται ότι ήταν ή είναι βουλευτής, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε βεβαίως το ρωτάει κανένας. Έλα εδώ ρε κερατά, από πού το βγάλες? Έτσι βγαίνουν τα χρήματα τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Η πραγματική συνάντηση γινόταν κάτω, όπου οι εκπρόσωποι των συντονιστικών αγώνα από όλη την Ελλάδα πέραν τον λόγο. Και είτε ήταν σε φορείς, είτε όχι συντονιστικά, δηλαδή πρωτόλια τα οποία προσπαθούσαν να συσπηρώσουν, λέγαν πραγματικά τα προβλήματά τους. Και φωνάζανε, πονούσανε. Αλλά έπρεπε να γίνει ο αντιπερισπασμός για να παίξουν τα κανάλια. Και ο αντιπερισπασμός έγινε με τον υπόκοσμο να προκαλεί τους δικούς του, δηλαδή τους Πετοριανούς, και να παίζουν αυτό το κολπάκι. Εκεί βεβαίως βρέθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία γιατί δεν είχαν καμία άλλη επιλογή, όπως η γνωστή περίπτωση του Καρατέκα, όπως βγάζαμε. Τα βγάλαμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το έχουμε ξεφτυλίσει. Όποιος είναι ένας απλός αγρότης, νεαρό παιδί, ο οποίος έτυχε, όπως έμαθα, όχι έτυχε, αλλά πέτυχε σε μια άλλη διαδήλωση να είχε φάει με τη φυσούνα αυτή τη χημική στη Μούρη, στο πρόσωπο, συγγνώμη, συγχωρείτε για την έκφραση, στο πρόσωπο, και από τότε βεβαίως είχε αγριέψει ο άνθρωπος και δεν έχει άδικο. Και βέβαια έκανε αυτό το εντυπωσιακό άλμα που είδαμε προηγουμένως. Μία υποσημείωση, έτσι ένα μικρό αστερίσκος. Ο συγκεκριμένος, που δεν λέω ποιος είναι, από ποιο χωριό είναι, από ποια περιοχή είναι κτλ. Και μάθαμε, και ενδεχομένως να έχουμε την ευχαρίστηση να τον βγάλουμε στις επόμενες μέρες. Να τον βγάλουμε να συζητήσουμε, δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά του προβλήματα. Γιατί από ό,τι διαπίστωσα, μέχρι και ο κύριος Σαχίνης τον έβγαλε, αλλά δεν το ρώτησε ποτέ για τα πραγματικά προβλήματα που τον οδήγησαν σε μια τέτοια κινητοποίηση και που τον έφεραν αντιμέτωπο με τις μονάδες καταστολής.
αλλά πού έμαθε καράτε, πώς το είναι αυτό το πράγμα, ξέρεις, και τέτοιες ανοησίες που βεβαίως όταν έχεις, όταν είσαι έμιστο όργανο της μαύρης προπαγάνδας, είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις παρακενάντια στις συνειδήσεις σου. Λοιπόν, ο άνθρωπος συγκεκριμένος, από ό,τι έμαθα από τους συναγωνιστές μου, ήταν πρόσφατα, είναι πρόσφατα έχει ανακαλύψει το ΕΠΑΜ και ήταν πρόσφατα ψηφοφόρος το ΕΠΑΜ στις τελευταίες εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει καμία, δεν σημαίνει τίποτα. Απλούστατα ήταν ένας άνθρωπος που δεν άντεξε την εικόνα να χτυπιούνται άνθρωποι μπροστά στα μάτια του, έχοντας και αυτός ο ίδιος την εμπειρία. Αλλά όμως πέρα από αυτό, αλλά έχει μια σημασία το ότι κανένας δεν είδε αυτή την οπτική. Όχι κανένας, δεν είδε κανένας την οπτική των, του γιατί τον κάνει ο τον άλλον, ας πούμε, να κατέβει και να συγκρούεται. Κανένας δεν είδε τη συνέλευση των απεργών των διαδηλωτών στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος, που χιλιάδες αγρότες, ο ένας μετά τον άλλον, έπαιρνε τον λόγο και έλεγαν τα φοβερά προβλήματα που έχουν. Είτε ήταν εκτινοτρόφοι, η Συντονιστική Επιτροπή Εκτινοτρόφων από την Καστοριά, ή ήταν τα παιδιά που ήρθαν από την Βέρεια, ναι, που είναι νέα, κυρίως νέα παιδιά, ή αντίστοιχα από το Βελβενδό, εκεί το καταστρέψανε και ολικά το συνεταιρισμό με τις πολιτικές του κύριου Κοντζιά για τις κυρώσεις και των προηγουμένων για τις κυρώσεις με τη Ρωσία. Όλοι αυτοί που είναι πραγματικά σε, οι ομοσπονδίες αλλιέων, αυτοί κι αν είναι, είναι τελειωμένη η ιστορία βεβαίως, διότι πώς θα το κάνουμε, δεν μπορεί να ζήσουν ψαράδες σε μια χώρα υποκατοχή, αλίμονο. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος που για μας γέννησε την ανάγκη να βρεθούμε μαζί του, ήταν και μέλη του ΕΠΑΜ, μέλη και φίλοι του ΕΠΑΜ στη διαδήλωση, εκεί ήταν ο παλμός του κόσμου, και βεβαίως όχι στους περίεργους μαγκουροφόρους, πώς να τους πω, σάπιοκυλιάδες που κυκλοφορούσαν επάνω και βγάζανε διάφορες φωτογραφίες και τα λοιπά. Να, γιατί και είπα ότι, να το πούμε έτσι, δεν ήταν ότι καλύτερο αυτή η ιστορία με τους στην πλατεία Συντάγματος. Παρ' όλα αυτά, εμείς ασχολούμαστε με το τρία πουλάκια κάθονται, διότι τρία είναι τα πουλάκια, κοινώς τέσσερα με τον Παπαμίκο πέντε, διότι τέσσερα είναι τα πουλάκια που στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας που ακυρώθηκαν λόγω τεχνικού σφάλματος. Προσέξτε, ολόκληρο κόμμα διεκδικεί εξουσία, αναθέτησε ιδιωτική εταιρεία, μάλιστα με τρομακτικά ποσά, δηλαδή από ό,τι άκουσα από δημοσιογραφικές πηγές, διότι δεν ανακοινώνονται αυτά, αυτά είναι μεταξύ μας τώρα. Έτσι, δεν ανακοινώνονται, και φυσικά κανένα υποκείμενο που θεωρεί τον εαυτό του μέλος αυτού του κόμματος δεν αναρωτήθηκε ποτέ για το πώς κλείονται αυτές οι συμβάσεις, τι γίνεται. Φαντάσου ρε παιδιά, ένα κόμμα που διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία κλείνει αδιαφανή σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία που θα παρέξει υπηρεσίες που μπορεί να την κάνει οποιαδήποτε ομάδα πληροφορικάριων από τελ, από φοιτητέλ, δηλαδή τεχνικών επαγγελματικών ηλικίων, δηλαδή τέτοιο επίπεδο. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε know-how, ένα οποιοδήποτε στοιχειωδό συγκροτημένο κόμμα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει αυτή την ιστορία. Όχι όμως έπρεπε να δοθεί σε εταιρεία. Γιατί πώς να το κάνουμε, υπάρχει κάτι που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα που να μην τρώνε οι μέτεροι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η κάλυψη για το προαποφασισμένο αποτέλεσμα. Διότι πώς να το κάνουμε, πώς γίνεται να πάνε να ψηφίσουν όλοι οι υπόλοιποι και μετά να σου βρεθεί κανένας και να σου βγαίνει κανένα λουκούμι στη μέση? Έπρεπε να υπάρχει κάλυψη ιδιωτικής εταιρείας προκειμένου να υπάρξει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που είχαν αποφασίσει οι ξένες πρεσβείες και οι βαρόνοι της όλης ιστορίας που είναι πίσω από τα παρασκήνια. Τρίτο, είναι εντυπωσιακό, κόμμα εξουσίας, προσέξτε πάλι λέμε, τόσο άχρηστοι είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν ούτε καν σε αυτά να συμφωνήσουν. Προφανώς είχε αποφασιστεί το αποτέλεσμα, αλλά κάποιοι, πώς θα νομούμε, της Κόζα Νόστρα, είχαν διαφορετική άποψη και συγκρούστηκαν γύρω από τα ζητήματα αυτά και την τελευταία στιγμή ανατράπηκε αυτή η ιστορία. Το έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το γιατί μπορεί να εικάσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που δεν μπορεί να πάρθει
στα σοβαρά είναι η επίσημη τοποθέτηση που λέει τεχνικό σφάλμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε παιδιά, αυτά είναι μόνο για ανόητους που δεν έχουν ιδέα το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Δεν υπάρχουν τεχνικά σφάλματα, δεν λειτουργούν στο σύστημα. Και εμάς προηγουμένως δεν λειτουργούν στο σύστημα, το οποίο είναι πιο περίπλοκο από το να κάνεις καταμέτρηση σε ψήφους, και παρόλα αυτά φτιάχτηκε πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρχουν εταιρείες από πίσω, οι ιστορίες που να μπει με επιτελεία για να υποστηρίζουν. Αλλά ο κύριος Παπαμίκος, φαντάσου ανικανότητα, φαντάσου επίπεδο. Πώς να το πούμε, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κυβερνήσουν. Μας κυβερνήσανε και θέλουν να συνεχίσουν να μας κυβερνάνε. Δηλαδή, τι να σου πω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι είναι αυτοί που πάνε και τους ψηφίζουν. Λοιπόν, ειλικρινά, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει άλλο. Τι πρέπει να γίνει. Ποιος είναι αυτός και με τι επίπεδο έχει για να πάει να τους ψηφίσει. Ειλικρινά. Φυσικά, μου κάνει εντύπωση πως, για παράδειγμα, τα κριτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως ακόμη και του κύριου Σαχίνη την εκπομπή, το θυμάμαι το πρωί που έφευγε χθες, ας πούμε, είχε βγάλει τον κύριο Παπα, αυτό που ορίσαν αντιπρόεδρο τώρα, με κάποιες δηλώσεις, ιστορίες και τα λοιπά, ο οποίος ξαφνικά ευρέθη αντιπρόεδρος, ως ενωτικός αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν μου πείτε ότι αυτό είναι τυχαίο, το ότι εμφανίστηκε συγκεκριμένα μέσα ακριβώς αυτές τις συνθήκες, να κάνει τέτοιες δηλώσεις και ξαφνικά ευρέθηκε αντιπρόεδρος, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά σας θεωρώ πολύ αφελής, όποιος το λέει αυτό το πράγμα. Απλούστατα, οι καναλάρχες, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, κανόνισαν το πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η όλη ιστορία, βεβαίως, όλο αυτό είναι μια προπέτασμα καπνού. Δηλαδή, στάχτη στα μάτια μας, για να μην παρακολουθούμε βέβαια τι συμβαίνει, ποιοι τι έχουν συμφωνήσει και το πώς περνάνε όλα τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα που αυτή τη στιγμή προωθεί η κυβέρνηση στο όνομα και προς το συμφέρον των δανειστών της χώρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, καθώς ολοκληρώνεται πλέον η μελέτη αυτού του πράγματος, του τερατουργήματος του πολυνομοσχεδίου που πέρασε, να δείτε τι προβλέπει για τη δολοφονία, και βλέπετε τη δολοφονία του Οφιλέτη προς τις τράπεζες. Είναι, πρόκειται για δολοφονία εν ψυχρό. Θεσμοθετείται επίσημα για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά τη φεουδαρχία. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ επίσημα στην Ελλάδα αυτού του τύπου η εξάρτηση του Οφιλέτη από τις τράπεζες. Θεσμοθετείται επίσημα το καθεστώς παιωνίας για τον Οφιλέτη. Έτσι και οφείλεις στις τράπεζες και δεν μπορείς να πληρώσεις, την έβαψες. Κυριολεκτικά μετατρέπεσαι σε δουλοπάρικο χρέους, σε ένα δουλοπάρικο ο οποίος δουλεύει μόνο και αποκλειστικά για τις τράπεζες, οι οποίες σου επιτρέπουν, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, ένα στοιχειώδες επίπεδο φυσικής διαβίωσης. Φυσικής δεν εννοούμε στη φύση, εννοούμε μόλις και μεταβίας να ικανοποιείς βασικές σου φυσικές ανάγκες διαβίωσης, λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως το λέει το νομοσχέδιο, μόνο και μόνο για να τα παίρνουν όλα τα υπόλοιπα οι τράπεζες, διότι πάνω απ' όλα είναι η τράπεζα. Λοιπόν, αυτά και πολύ αναλυτικά για τα ζητήματα αυτά, το πώς μπορεί να κινηθεί κανείς, πώς μπορεί και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κινηθεί πολύ γρήγορα, να μπει κάποιος στο νόμο Κατσέλη, ή τι πρέπει να γίνει, τι προβλέψεις γίνονται, όλα αυτά θα συζητηθούν πολύ αναλυτικά μετά τις 3 με τη δικηγόρο, την Ευαγγελία τη Χαραλάμπους, και τη Χριστίνα την Πολυχρονοπούλου, μαζί, όπου έχουν μελετήσει πολύ αναλυτικά σαν από την ΕΝΑ, από την Επιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ, που μπορεί να σας πούνε και ορισμένα πράγματα, βεβαίως τα πιο τεχνικά ζητήματα, που βεβαίως δεν είναι καθόλου τεχνικά, με την έννοια ότι αφορούν άμεσα τη ζωή μας, ή τουλάχιστον αφορούν τη ζωή του 80% του ελληνικού λαού, που χρωστάει στις τράπεζες και χρωστάει τις Μιχαλούς, όχι μόνο στις τράπεζες. Απλά να σας πω ότι στις 21 του μηνός δεν θα διαβάσετε, ούτε θα σχολιάστηκε, ούτε συζητήθηκε τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Βέβαια, δεν φαντάζομαι να είδατε, ή πόσοι από εσάς είδατε, ότι μας εγκρίνανε τα 2,3 δισεκατομμύρια τη δόση για να πληρώσουμε τις δόσεις. Μας δώσανε μια δόση να πληρώσουμε τις δόσεις του χρέους. Και από την άλλη μεριά μας δώσανε τα 10 δισεκατομμύρια πρώτη
φάση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Θαύμα. Χαρά ως τουρνάρας δεν περιγράφεται. Αφού το 1,52, το ύψος του δηλαδή, έγινε 1,53 από τη χαρά. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως ο κύριος Τουρνάρας, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, δεν μας εξηγούν τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτά τα λεφτά που πήγαν τα προηγούμενα. Μάλιστα, διάβαζα ένα κείμενο, μια επιφυλίδα του κυρίου Πετράκη, αν θυμάμαι καλά, μέγας οικονομολόγος και καθηγητής πανεπιστημίου, βεβαίως, ο οποίος γράφει σε blog στο InGR, όπου του ζητήθηκε να σχολιαστεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και λέει, α, βεβαίως, να, του η ανακεφαλαιοποίηση, ναι, είναι πολύ σοβαρό θέμα, ναι. Και άμα ρωτήσει κανείς τι έγιναν τα προηγούμενα λεφτά, α, είναι μεγάλη ιστορία και θα χρειάζεται μια ειδική ανάλυση, την οποία τώρα δεν μπορούμε να την κάνουμε. Ναι, κατά τα άλλα, ναι, η ανακεφαλαιοποίηση είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό. Αν σκεφτούμε μόνο ότι χαρίστηκαν 13 δισεκατομμύρια, 12,8 για την ακριβία, 12,8 δισεκατομμύρια σε φόρους, οι οποίοι αναβλήθησαν επαόριστον για να πληρωθούν. 12,8 δισεκατομμύρια από το 2011, 2012, 2013, 2014 στις τράπεζες. Παρακαλώ, βάλτε τα κάτω να δείτε πόσο κοστίζει για κάθε έναν από εμάς. Διότι το έλλειμμα αυτών των φόρων, ποιος θα το πληρώσει? Ο Μαγκούφης. Δηλαδή ποιος είναι θα το πληρώσει? Έτσι θα μείνει έλλειμμα? Όχι. Αλλά δεν τρέχει τράπεζα, δεν τρέχει τίποτα, τράπεζες είναι. Απλά θα πούμε το εξής απλό πράγμα, για να τελειώσουμε αυτό, μια και θα ασχοληθεί η Ευαγγελία με τη Χριστίνα πολύ πιο αναλυτικά μετά τις 3 η ώρα από αυτήν την ίντερνετική συχνότητα. Να πούμε κάτι πολύ απλό. Το πρόβλημα με τις τράπεζες δεν οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια έχουν κοστίσει σε επίπεδο εισοδήματος στις τράπεζες μόλις 5 δισεκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Το καταλάβαμε αυτό? 5 δις. Και τους έχουμε δώσει ανακεφαλαιοποίηση 40 δισεκατομμύρια μόνο την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Και θα τους δώσουμε τώρα άλλα 10. Τα οποία βεβαίως κανείς δεν λέει ότι εγγράφονται στο δημόσιο χρέος. Πέρα όπως από αυτά, το ξέρετε ότι έχει εκδώσει ο ΟΔΙΧ, ο περίφημος Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, άλλα 7,9 δισεκατομμύρια ειδικά ομόλογα, τα οποία δεν εγγράφονται στο δημόσιο χρέος, αλλά δίνονται στις τράπεζες, προκειμένου οι τράπεζες να τα εισπράξουν και να τα πληρώσουν, υποτίθεται, και τα οποία λήγουν 25 Τετάρτου 2016. 7,9 δις. Αν δεν μπορούν να τα πληρώσουν οι τράπεζες ή για κάποιο οποιοδήποτε λόγο οι τράπεζες αδυνατούν, ποιος λέτε να τα πληρώσει, ρε αδερφιά? Ποιος, ξέρω εγώ? Ο Βαγγέλας? Ποιος? Ο Άδωνης? Ποιος? Ή μήπως ο Αλέξης? Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι απλό. Πληρώνουμε δεκάδες δισεκατομμύρια για ένα πρόβλημα που ουσιαστικά δεν υφίσταται. Τα 5 δισεκατομμύρια στα 5 χρόνια αυτά που χάσανε δεν είναι τίποτα μπροστά στα μεταφόρων συσσωρευμένα κέρδη των τραπεζών της προηγούμενης δεκαετίας, πάνω από 18 δισεκατομμύρια. Πήραν δηλαδή, λογιστικά μιλάμε, εμφάνισαν κέρδη συνολικά 18 δισεκατομμύρια, την επόμενη πενταετία είχαν μείον 5 δισεκατομμύρια από τα έσοδα. Τι δεν μπορεί να καταλάβετε? Αυτό κάλλιστα μπορούσε να καλυφθεί από ανακεφαλοποίηση από τους ίδιους με τους μετόχους. Πού πήγαν τα κέρδη αυτά? Από τις ίδιες τράπεζες τότερα. Πού πήγαν τα κέρδη αυτά? Πού βρίσκεται στο πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πήραν τα δάνεια που δώσανε και τα λεφτά των καταθετών και τα παίξανε στα ζάρια. Ζάρια εννοούμε τη διεθνή χρηματαγορά πιστωτικών προϊόντων. Δηλαδή τα κάνανε, τα πουλήσανε στο εξωτερικό, τα μετατρέψανε σε CDO και σε άλλα παράγωγα, παίξανε δηλαδή στις χρηματαγορές τα δικά σας, δικά μας λεφτά από ταμιεύσεις, συν τα δάνεια. Τα παίξανε αυτά επαναπουλώντας τα πολλές φορές με διάφορες μορφές στο εξωτερικό. Και επειδή οι χρηματαγορές κατέρευσαν, μαζέψανε μια ζημιά της τάξης των 87 δισεκατομμυρίων. Καταλάβατε που είναι το πρόβλημα?
Από αυτά λοιπόν τα 84 δισεκατομμύρια καλείται συστηματικά ο Έλληνας πολίτης να το πληρώσει μέχρι και το τελευταίο στοιχείο, περιουσιακό στοιχείο που έχει. Και μάλιστα να ορκιστεί στο πάτε, όχι στον πάτερ ημών, στην τράπεζα ημών, την πλήρη υποταγή του. Ηθική, κοινωνική, πολιτική. Εξού και ότι ο κώδικας, ο νέος κώδικας περί τραπεζών που έβγαλε ο κ. Στουρνάρας με το όνομα, λοιπόν, περιλαμβάνει την έννοια συνεργάσιμος δανειολήπτης, όπως λέμε συνεργάσιμος πολίτης, collaborateur δηλαδή στα γαλλικά, και ό,τι αυτό σημαίνει. Έτσι πρέπει λοιπόν να λειτουργεί και ο πολίτης στη σημερινή, διότι ξέρετε, όπως λέει και το νομοσχέδιο, δεν μπορεί η οικονομική θέση της τράπεζας να επιδεινώνεται επειδή εσύ δεν μπορείς να πληρώνεις. Τώρα, το γιατί πρέπει να επιδεινώνεται η δική σου θέση, επειδή πληρώνεις στις τράπεζες και πληρώνεις επιτόκια τρελά, πληρώνεις τοκογλυφία, πληρώνεις σαράφικες πρακτικές, πληρώνεις πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα ακόμη για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Λοιπόν, αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση σήμερα όπως έχει. Και βεβαίως, για να μην τα πάρουμε χαμπάρι εμείς αυτά, όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον Παπαμιμίκο. Βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δυνατόν Παπαμιμίκος, Νέα Δημοκρατία, ΚΕΦΕ, και να θεωρούμε ότι θα γίνει σοβαρή δουλειά? Δηλαδή, δεν ξέρω. Τι να σας πω, δηλαδή. Τέλος πάντων, ας όψονται τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Όπως και να έχει, λοιπόν, πάμε στο κυρίως ζήτημα μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Γυρίζουμε πλέον στο κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας που υπάρχει και το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ άσχημα μονοπάτια. Είναι η επιχείρηση πρόκληση ενάντια στη Ρωσία, όπου η Τουρκία αρχικά με δήλωσή της ότι κατέριψε με μαχητικά της ένα ρωσικό αεροσκάφος Σου-24 πάνω από το μέσα στον εναέριο χώρο της, έκανε το γύρο του κόσμου, αναπεταδόθηκε πρώτη κυρία από τα αμερικανικά μέσα μαζικής αποχάβνωσης. Αμέσως μετά βγήκε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο διέψευσε ότι πρόκειται για αερομαχία και ότι κατερρίφθη από πύραυλο εδάφους αέρος το Σου-24, αλλά αυτό το Σου-24 δεν ήταν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, αλλά πάνω από συριακό έδαφος, δηλαδή σε συριακό Συριακό ένα αέριο χώρο. Και μάλιστα οι Ρώσοι λένε ότι έχουν αποδείξεις γι' αυτό. Δεν το λένε. Ναι, ότι υπάρχουν αποδείξεις του flight path, δηλαδή στοιχεία ραντάρ τα οποία καταγράφονται. Έτσι. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι? Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν καν εξακριβωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί, βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος υιοθέτησε πλήρως την τουρκική εκδοχή και μάλιστα προειδοποίησε με αντίπεινα τη Ρωσία σε περίπτωση που η Ρωσία απαντήσει με αντίστοιχα μέσα ενάντια στην Τουρκία. Αυτό η ιστορία με τον ΝΑΤΟ είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Δηλαδή, σωστό. Εδώ έχουμε μια δήλωση στις 5 Οκτωβρίου του Στόλτενμπεργκ, ο οποίος είχε ζητήσει από τότε να σεβαστεί πλήρως τον αέριο χώρο του ΝΑΤΟ και να αποφύγει μια κλιμάκωση της έντασης με την Ατλαντική Συμμαχία, δηλαδή πώς θα το πούμε, λαγός για τον εαυτό του. Πριν πάμε όμως εκεί στο πώς προετοιμάζεται αυτή η ιστορία, έχει μια σημασία το τι συμβαίνει σήμερα. Η Τουρκία πρώτον αναλαμβάνει ευρύτατες επιχειρήσεις από εδάφους αέρους εναντίον του ΠΚΚ. Την ίδια ώρα που κατέριπτε το ρώσικο αεροσκάφος, χτυπούσε στόχους αντατών του ΠΚΚ στα σύνορα με το Ιράν-Ιράκ, στο ορεινό Κουρδιστάν. Δεύτερο, οβίδα αντιερματικού όπλου χτυπάει αυτοκίνητο των δημοσιογράφων του Ράσα, ο Ράσα Today, βόρεια της Λατάκια, ακριβώς στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Το γεγονός ότι η εγκύτητα του στόχου με τη βασική βάση από όπου εξορμά η Ρωσία
στον πόλεμο της ενάντια στο Χαλιφάτο, τέλος πάντων συνδρομής του στον πόλεμο της Συρίας εναντίον των λεγόμενων τζιχαντιστών, μπαίνει ένα, για μένα είναι σοβαρό ερωτηματικό και σοβαρή εξέλιξη. Η εντερματική οβίδα αυτή ήρθε από τη μεριά της Τουρκίας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται στο βίντεο που, που υπάρχει, το οποίο υπάρχει και δείχνει και την ανατροπή, δηλαδή δείχνει το συνεργείο ολόκληρο, πώς ανατρέπεται το φορτηγό και τα λοιπά, και συριακές δυνάμεις που τρέχουν σε βοήθεια και που μετά ακολουθεί αυτός ο διάλογος και προσπαθούν να βρουν ακριβώς την πηγή του όπλου. Γνωρίζουμε από τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Πούτιν έχει κάνει δήλωση. Όχι, δεν έχει κάνει δήλωση. Απλά, προς το παρόν δεν είναι. Το μόνο που είπε πηγαίνοντας στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ναι, και δεν το είπε ο ίδιος, ο εκπρόσωπός του. Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος ο Πούτιν βρίσκεται στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και βεβαίως αναμένονται εξελίξεις. Έχει ανακοινωθεί ότι θα κάνει επίσημη. Επίσημη δήλωση. Απλά δεν έχουμε ακόμη κάνει. Ναι. Ο Λαυρόφ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι. Έτσι, στην Άγκυρα. Τον περιμέναν απόψε, δεν θα πάει. Εδώ υπάρχει μια σαφής κλιμάκους, γενικευμένη. Σαφώς. Αλλά έρχεται ούτε καν 48 ώρες μετά από την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι μέσα σε 48 ώρες χτύπησε 472 στόχους στη Συρία και κατέστρεψε πάνω από 1000 βιτιοφόρα μέσα σε 5 μέρες που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Μουσούλη και γενικά την οδό αυτή που ακολουθεί τα σύνορα. Δεν περνάει μέσα από τη Συρία, έχει ενδιαφέρον εδώ. Δεν περνάει μέσα από τη Συρία. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τα ιδιωτικά συμφέροντα που συνδύονται και διαπλέκονται. Τώρα, ένα άλλο που μου έκανε εμένα προσωπικά εντύπωση και πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι το αεροσκάφος έπεσε και οι δύο πιλότοι, γιατί είχε δύο πιλότους στο συγκεκριμένο ρωσικό αεροσκάφος, έπεσαν σε συριακό έδαφος και σε περιοχή Τουρκμένων, όπου όπως έχει καταγγελθεί από την πλευρά της κυβέρνησης Άσαντ, δρούν αντάρτες οι οποίοι είναι μισθοφόροι της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ απευθείας και δρούν στην περιοχή Γκρίζη Λύκη, δηλαδή συμμορίες των Γκρίζων Λύκων, καθότι χρησιμοποιεί η Τουρκία τους Τουρκμένους ή τα τουρκμενικά φύλλα για δική της προσωπική, σαν δικό της χαρτί εξωτερικής πολιτικής. Το κάνει και ενάντια στην Κίνα, να θυμίσουμε. Στα σύνορα της Τουρκίας με την στη βαθιά στην Ανατολία χρησιμοποιεί τα τουρκμενικά φύλλα που υπάρχουν στα σύνορα της Κίνας ώστε να δημιουργεί καταστάσεις αναταραχής και λοιπόν είναι ένα από τα στοιχεία που κρατάνε σε αναταραχή τις σχέσεις της Τουρκίας με την Κίνα. Με την Κίνα, αυτό, οι Τουρκμένοι. Δεν υπάρχει, επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι άλλο που να διατηρεί αυτή την αντίθεση, αυτό είναι. Τώρα έχει ενδιαφέρον ότι βιντεάκι που διακίνησαν τζιχαδιστές, όχι όμως του καλοί τζιχαδιστές, ναι. Όχι κακοί, ναι. Οι καλοί από τους Τουρκμένους δείχνουν έναν από τους πιλότους, τουλάχιστον έτσι φέρεται, δείχνουν έναν από τους πιλότους του ρωσικού αεροσκαφούς νεκρό. Ναι, και κάποιος λέει εκεί στη δική του στη γλώσσα ότι είναι νεκρός, ακούγεται να το λέει. Ναι, και ότι κρίμα που δεν προλάβανε να τον κάψουν ζωντανό. Κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον ναι, ναι. Από ό,τι διάβασα από τα ρωσικά μέσα ενημέρωση και τα λοιπά. Τι δείχνει η όλη ιστορία. Α, την ίδια ώρα οφείλουμε να πούμε ότι η Ισραηλινή αεροπορία χτυπάει συστηματικά στόχους στη Γάζα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός αναπτύσσεται στη Δυτική Όχθη. Όλα αυτά πάρτα πακετάκι. Γιατί δεν είναι, νομίζω. Και να πούμε και κάτι άλλο για τους πιλότους. Υπάρχει μια τελευταία πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά θέλει και τον δεύτερο πιλότο τελικός νεκρό. Νεκρό. Είναι μάλλον αυτός που είναι στο βιντεάκι. Ναι. Στο βιντεάκι. Γιατί ο άλλος λεγόταν, τουλάχιστον λεγόταν ότι σκοτώθηκε στον αέρα μαζί με την έκρηξη. Δεν προλάβαινε δηλαδή να. Αλλά έχει σημασία.
Εάν βγαίνει τόσο ανοιχτά πλέον αυτή η προβοκάτσια, γιατί είναι σαφέστατα ότι είναι προβοκάτσια, ότι δεν υπάρχει κανενός είδους κάλυψη του προβλήματος, ούτε εξέταση των δεδομένων ώστε να ζητηθεί συγγνώμη την Τουρκία και όλα αυτά, αν ισχύει αυτό που λέει η Ρωσία, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι χτυπήθηκε πάνω από Συριακό έδαφος. Άρα, εκτός και αν θεωρεί την περιοχή των Τουρκμένων της Συρίας η Τουρκία, ό,τι έχει προστατευθεί στην Τουρκία, δεν έχει νόημα αυτό που λέει. Άρα το θέμα μας είναι το εξής, ότι προκαλούν την Ρωσία να αντιδράσει με στρατιωτικό πλήγμα. Έτσι. Και πάντως για το θέμα υπάρχει και μια δήλωση ενός Τούρκου αξιωματούχου που λέει ότι η κατάληψη του μαχητικού αεροσκάφους δεν συνιστά ενέργεια κατά συγκεκριμένης χώρας, αλλά αποτελεί μέτρο για την υπεράσπιση της τουρκικής εδαφικής κυριαρχίας σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής. Ναι. Αυτό ισχύει εφόσον και αν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Επίσης, ναι, είπαν από το τουρκικό επιτελείο ότι υπάρχει καταγεγραμμένες τουλάχιστον 10 προειδοποιήσεις στον Ρώσο πιλότο πριν εκτοξευστεί το βλήμα, το πύραυλο στον οποίο τον κατέριψε, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ναι. Γιατί όλα αυτά υποτίθεται ότι εξετάζονται. Δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία, το πώς κλειδώνεις το σήμα, πώς αυτό το πράγμα προειδοποιείς. Υπάρχει πρωτόκολλο με εμπλοκής σε αυτή την ιστορία. Όλα αυτά τα στοιχεία υποτίθεται ότι τα δημοσιοποιείς για να τεκμηριώσεις τη θέση σου, το στίγμα που δόθηκε, όλα αυτά στα ραντάρ που έχουν καταγραφεί, που οι Ρώσοι λένε, ισχυρίζονται από τη δική τους μεριά, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Εδώ υπάρχει μια εικόνα στο ίντερνετ που δείχνει, είναι μια φωτογραφία στην ουσία. Φωτογραφία που προέρχεται από τουρκικό ραντάρ. Ναι. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να παρέμβει κανείς εκτός από το Photoshop και με κάποιον άλλο τρόπο για να δημιουργήσει ένα άλλο ζήτημα. Πάντως εδώ δείχνει, έχει το κόκκινο στίγμα που είναι η πορεία που ακολούθησε, ας πούμε, το ρώσικο αεροσκάφος, και σε κάποιες στιγμές υπάρχει ένα σημείο, έτσι, που φαίνεται ότι έχει περάσει από εκεί. Είναι μια αιχμή, ναι, εδαφική, είναι μια εδαφική αιχμή μέσα στο Συριακό έδαφος που υποτίθεται ότι έχει περάσει από εδώ το ρώσικο, ναι, αεροσκάφος. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα όμως. Άλλο πράγμα περνάω και άλλο εισβάλλω. Ναι, έτσι, μπράβο, υπάρχει έτσι μια διαφορά. Είναι, έχει μια κυκλική, ναι, έτσι, οβάλ πορεία γύρω-γύρω, mm, δύο-τρεις φορές, ας πούμε, και κάποια στιγμή πέρασε. Λοιπόν, και το χτυπάς ακριβώς μετά που έχεις περάσει, γιατί αν είναι αληθές αυτό, το flight path, αυτό το πράγμα που του καταγράφει ο υπολογιστής αυτόματα στα ραντάρ, αν όντως είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, το χτυπήθηκε μετά, αφού όντως βγήκε. Έχει το σημάδι που του, ναι, του χτυπήματος. Χτυπήθηκε αφού βγήκε. Αυτό το πράγμα θεωρείται πρόκληση. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι είναι αληθινό. Ναι, 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 εγώ δεν, ναι, λέω. Το πρωτόκολλο ξεκινάει από τη στιγμή που διαπιστώνει εισβολή. Εισβολή δεν σημαίνει περνάει. Έτσι, ναι. Εισβολή σημαίνει αυτά που κάνουν τα τουρκικά αεροπλάνα στον ελληνικό ενάεριο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι εισβολή. Την κάνει, το περνάνε πάνω από την Ακρόπολη. Αυτό θεωρείται. Όχι το ότι πέρασε. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε όπως και να έχει το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Μπορεί να εξελιχθεί. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν περιθώρια οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι πρέπει να απαντήσουν στρατηγικά. Γιατί αν δεν απαντήσουν, τότε έχουν σοβαρό πρόβλημα μετά. Στη διαχείριση ανοίγεται ένας μεγάλος κυκαιώνας προβοκάτσιας εναντίον τους, οι οποίοι θα είναι συνεχείς και από διαφορετικές μεριές. Αυτό που νομίζω ότι επιχειρούν οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ είναι ότι βάζουν την Τουρκία να δουν τη δυνατότητα και την ετοιμότητα της Ρωσίας να απαντήσει σε προκλήσεις και προβοκάτσιες. Στρατιωτικά φυσικά, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Μην ξεχνάμε, και ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έκανε μια προσπάθεια να πάρει τις επιχειρήσεις στα χέρια της στη Συρία, ζητώντας μάλιστα τη χρήση του Άκτιου, της βάσης του στο Άκτιο στην Ελλάδα, όπως και άλλες, και στον Άραξο, ναι, και στον Άραξο, ώστε να μπορεί να έχει δυνατότητα άμεσης εμπλοκής στη Συρία. Με αυτόν τον τρόπο το ΝΑΤΟ παίρνει το πάνω χέρι και ελέγχει την κατάσταση απέναντι στην Ρωσία. Επιπλέον, ο Ολάντ είχε επαφή, μάλλον προγραμματιζόταν ταξίδι Ολάντ στη Μόσχα με τον Πούτιν, όπου θα ήταν αντικείμενο συζήτησης
μια συμμαχία ενάντια στην, στην, στο Χαλιφάτο. Τώρα πώς ακριβώς θα πάει και τι θα πει. Είναι το ΝΑΤΟ. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι η καθυστέρηση της δήλωσης Πούτιν έχει να κάνει με το εξής. Πώς μια σοβαρή χώρα αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Που έχει εμπλακεί, έχουν οι δυνάμεις της εμπλακεί και σε πόλεμο. Έτσι. Δεν είναι μόνο το θέμα ξαφνικά μια ωραία πρωία. Έτσι, έγινε μια μαλακία από ένα πιλότο ή τέλος πάντων έγινε από κάποιον διευθυντής. Εδώ μπαίνει ένα θέμα. Πώς γίνεται σε αυτή την ιστορία. Συνήθως τι γίνεται. Τι πάει να κάνει ο Πούτιν. Οπότε πάει αυτή τη στιγμή να εντοπίσει ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ενάντια στο ρωσικό αεροσκάφος. Ποια μονάδα έχει το όπλο. Σε ποιο σημείο βρίσκεται, τι δυνατότητες υπάρχει εμπλοκής, άμεσης εμπλοκής και καταστροφής αυτής της μονάδας. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν τώρα οι Ρώσοι επιτελείς και με ανάλογο τρόπο να κρίνουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους. Γιατί το επόμενο βήμα τους είναι σίγουρο θα είναι στρατιωτικό, εάν θέλουν να κρατήσουν ισορροπίες. Ναι. Εάν δεν είναι στρατιωτικό, σημαίνει ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με οποιαδήποτε κίνηση και συζήτηση, γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στη συνάντηση του G20 με θέμα το Χαλιφάτο και άρα μπαίνει ένα θέμα εκεί που διαμορφωνόταν υποτίθεται και βρήκε το πάνω χέρι ο Πούτιν ότι να ρε παιδιά εγώ ας πούμε κοιτάξτε τι κάνω με το Χαλιφάτο και εσείς το λιβανίζατε τόσο καιρό, έτσι, και διαμορφωνόταν μια νέα συμμαχία προθήμων η οποία βέβαια θα ήταν κακό για τη δημοκρατία σε όλες τις χώρες, δεν συζητάμε, αλλά λέω τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλο πολιτικής μεγάλων δυνάμεων. Με την κίνηση αυτή ξαναμπαίνει θέμα ρήξης με τη Ρωσία σε πρώτο πλάνο και οτιδήποτε άλλο προέρχεται. Δεύτερον, η κυκλοφορία του βίντεο στο βιντεάκι αυτό, να το δούμε και την άποψη την άλλη, είναι η πρώτη απώλεια Ρώσων του ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται στα χέρια τζιχαδιστών. Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα κυκλοφορεί με μόνο στόχο να ανυψώσει το ηθικό των δυνάμεων που πλήττονται από τις ρωσικές επιθέσεις, που είναι οι τζιχαδιστές και όλοι οι υπόλοιποι μισθοφόροι. Τι θέλει να τους πει, ορίστε, έχουμε τη δυνατότητα να τους πλήξουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία ούτε χμαλότητα τίποτα. Ενώ αντίθετα, το ρωσικό επιτελείο έλεγε ότι το ηθικό τους έχει συντριβεί, έχει δείξει βιντεάκια όπου πραγματικά κλαίγανε τζιχαδιστές πετώντας τα όπλα. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως μπορεί να είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας του πολέμου, έτσι, πολεμικής προπαγάνδας, αλλά όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Άρα λοιπόν οι δυτικοί αυτή τη στιγμή εξωθούν στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε ένα νέο γύρο αίματος μέσα στη Συρία, με τους τζιχαδιστές να θεωρούν ότι έχουν μια νίκη πλέον απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις όπου δρούν μαζί με το Συριακό στρατό και τους Ιρανούς και τους Κινέζους. Έχουν και άλλο απόθεμα. Έτσι. Η βιομηχανία έχει. Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό μπορεί να τους ανοίξει το δρόμο να συνεργαστούν πιο καλά με τους δυτικούς και όλες αυτές τις ιστορίες. Έτσι. Και από εκεί πέρα το χειρότερο σενάριο είναι άμεση πολεμική εμπλοκή του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Ναι. Το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο δυνατό. Πάντως, μέχρι στιγμής η Ρωσία, οφείλω να ομολογήσουμε, έδειξε ψύχραιμη. Έτσι, ψυχραιμία. Ναι. Είναι ψύχραιμη. Και οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τα επιτελεία τους είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και δεν νομίζω ότι θα πάρει θέση μέχρι ότου εκτελεστεί η αποστολή. Δηλαδή, ό,τι αποφασίσει να κάνει στα μέτρα του πώς να το πούμε, της αναλογικότητας, δηλαδή δεν μπορώ να μου πετάς πέτρα και μετά σου πετάξω εγώ πύραυλο. Αυτή είναι η λογική της αναλογικότητας, δηλαδή ότι μου ρίχνεις ένα αεροσκάφος, σου χτυπάω το όπλο το οποίο μου το ρίξες. Σε αυτά τα πλαίσια της αναλογικότητας, εγώ πιστεύω θα κινηθεί το χτύπημα από τη Ρωσία. Δεν θα κάνει δηλώσεις, δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση παίρνει στον ΟΗΕ ή οτιδήποτε, εάν πρώτα δεν έχει καταλήξει ποιο θα είναι το βήμα της. Ναι. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική όταν χειρίζεσαι κρίσεις αυτού του μεγέθους. Έτσι. Ίσως να ήρθε η ώρα να δοκιμάσει και η Ρωσία τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και την εμπλοκή. Πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι συγκαλείται το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. 5,5 ώρα. Για να δουν τι θα κάνουν. Η ελληνική κυβέρνηση περί άλλων τη βάζει. Παίζει πεντόβολα με τον Παπαμιμίκο. Λοιπόν,
και το φίλι. Για φαντάσου, ας πούμε, ποιος θα πάει εκεί πέρα, ο Υπουργός Αμήνας, ο Καμένος. Καήκαμε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, να πούμε ότι ο κύριος Καμένος, ως λαγός που είναι των δοσιλόγων, έκανε για πρώτη φορά, αναφέρθηκε ανοιχτά στη χρήση του άρθρου 48 του συντάγματος, μπροστά στην απειλή των τζιχαδιστών, κατάσταση πολιορκίας, μην ακούτε κατάσταση πολιορκίας, να θεωρήσετε ότι αυτό σημαίνει αναστολή βασικών διατάξεων του συντάγματος, όλων των βασικών διατάξεων που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Βεβαίως, ο χουντικής ιδεολογίας Καμένος δεν θα μπορούσε να ήταν τίποτα άλλο. Και απλά φταίνε αυτοί που τον πιστέψανε ότι ήταν κάτι διαφορετικό, ενώ είναι γνωστός και την εμπλοκή του μυστικής υπηρεσία των Αμερικανών από τότε που τον φυτέψανε στη Νέα Δημοκρατία. Τα θυμόμαστε τώρα. Ο κ. Καμένος, την εποχή που που εμφανίστηκε στην πολιτική, κοκορευότανε για την εμπλοκή του με το FBI και τη CIA σε μελέτες του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της τρομοκρατίας. Βέβαια, όσο αυτός έκανε μελέτες, εγώ πήγα και έκανα, πώς να το πούμε, όπως το λένε, υποκατακτικά να γίνω πάπας. Καμία σχέση. Ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά η εμπλοκή του όμως με ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, είναι γνωστό ότι έχει την έφεση, την τάση. Τώρα από εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας θεός ξέρει και φοβάμαι στην κασίδα του κεφάλι, στο κασίδι του κεφάλι θα τα μάθουμε όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις, δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω σχετικά με το, αλλά να το πάρουμε υπόψη μας ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι η πιο σοβαρή εξέλιξη που υπάρχει από την εποχή την υπόθεση της Ουκρανίας. Και τώρα το λέω έτσι, και θα αναζωπηρωθεί τώρα και το όλο αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που άκουσα, μόλις από μία παρέα καθόμουν σε ένα μπιστρό. Ναι. Γιατί είχε ίντερνετ εκεί και μπορούσα να δουλέψω. Και είδες, τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Α, τα λέγαμε πριν με το Δημήτρη. Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που άκουσα. Και μάλιστα ήταν συνταξιούχες, ψαγός μεγαλύτερης ηλικίας, και επειδή ήμουν στο ίντερνετ, έτσι είχα το λάπτοπ εδώ, περιμένα να... Τι έγινε, τι βλέπεις εκεί. Έλεγα εγώ, είδες, το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι. Θα αρχίσει και αυτό τώρα το πράγμα, στο Facebook και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, αυτό είναι τουλάχιστον... Λοιπόν, να και ένα χαρούμενο γεγονός, μόλις τώρα, έτσι... Λοιπόν, ανακαλύφθηκαν παγωμένα λιονταράκια στη Σιβηρία, αρχαία. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνουμε και οικολογικές. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι, ωραία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξαναγυρίσαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Και μία μιλάγαμε για το ζήτημα της εξέλιξης των καταστάσεων. Από ό,τι βλέπουμε, κλιμακώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές στην Ινσταμπούλ, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Η αφορμή για τις μεγάλες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, για τις οποίες βέβαια δεν πρόκειται να ακούσετε τίποτα απολύτως στα μέσα μαζικής εξημέρωσης και αποβλάκωση στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία ξεκίνησε εκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Κουρδιστάν εναντίον του PKK, αλλά βεβαίως καταλαβαίνουμε, ας πούμε, σκοτώνουμε έναν Τάρτη και βεβαίως 500-1000 αμάχους, είναι αυτή η αναλογία. Λοιπόν, ένα επιπλέον στοιχείο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μόλις χθες υπήρξε θέμα πάλι με τη γνωστή ανακοίνωση που έχει κατεβάσει η Ρωσία σχετικά με την καταδίκη του νεοναζισμού και του νεοναζισμού και φυσικά όλων των επιχειρήσεων, την κάθε προσπάθειας να εξευγενιστεί το μήνυμα του ναζισμού ή όλα αυτά τα πράγματα, κάτι που συμβαίνει για παράδειγμα σε πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή την απόφαση, η οποία τελικά ψηφίστηκε με 126 ψήφους υπέρ.
έγινε στην ειδική επιτροπή που τα ζητήματα που ασχολούσε με αυτά τα ζητήματα και θα την εισηγηθεί η Επιτροπή αυτή στη Γενική Συνέλευση, στην 70η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταδικάζει τους αρνητές του ολοκαυτώματος, όπως επίσης και κάθε μορφή glorification, πώς να το πούμε, θριαμβολογίας για το κίνημα των Ναζί, όπως επίσης και το να τιμηθούν τα πρώην μέλη των οργανώσεων των Waffen-SS. Waffen-SS ήταν στρατιωτικές μονάδες οι οποίες αποτελούνταν από Ναζί άλλων περιοχών εκτός Γερμανίας. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο συνδέεται με το γεγονός, καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής μνημείων ενάντια στον ναζισμό και για την νίκη του αντιφασιστικού και για την εξίσωση του αντιφασιστικού αγώνα των λαών, κάτι που έγινε συστηματικά σε όλες τις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης μετά την ανατροπή των καθεστώτων εκεί του υπαρδοσοσιαλισμού, με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των πρακτόρων τους. Έχει ενδιαφέρον ότι καταψηφίστηκε η συγκεκριμένη απόφαση, καταψηφίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Παλάου και την Ουκρανία. Λοιπόν, το γιατί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Καναδάς είναι κόλλος και βρακή αυτή τη στιγμή. Ο Καναδάς έχει γίνει ουσιαστικά μία, πώς να το πούμε, άτυπη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων μετά την επικράτηση των νεοσυντηρητικών δυνάμεων, των νεοκών, στον Καναδά. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Ενδιαφέρον έχει επίσης να πούμε ότι, γιατί σας άκουσα αμέσως, η Ελλάδα την ψήφισε, το άκουσα αμέσως λοιπόν, ότι 53 χώρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, απήχαν από την ψηφοφορία, καθότι είναι γνωστό ότι οι γόνοι αλλά και σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής ζωής παραμένουν οι παλιοί Waffen. Στις συγκεκριμένες συνθήκες η Ελλάδα δεν παρήγαγε Waffen-SS, παρήγαγε όμως τάγματα ασφαλείας, που είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λοιπόν, με μια διαφορά ότι τα τάγματα ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του εσωτερικού εχθρού, δηλαδή του ελληνικού λαού και της αντίστασής του, ενώ τα Waffen-SS χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα μέτωπα της πολέμου των Ναζί. Δεν μπόρεσαν οι ταγματασφαλίτες να γίνουν Waffen-SS, γιατί από πολύ νωρίς οι αντιστασιακές οργανώσεις των Ελλήνων ανατείναξαν και φρόντισαν να διαλυθούν όλες οι καταστάσεις που συγκροτούσε μια οργάνωση που λεγόταν ΕΣΠΟ την εποχή εκείνη και που ήταν υπεύθυνη για τη συγκρότηση πρώτων καταστάσεων εργατών για να φύγουν για τα εργοστάσια της Γερμανίας και καταστάσεων για Waffen-SS. Και έτσι δεν έγιναν Waffen-SS, οι Παπαδογκονέοι και οι Σιόλοι πόλοι, όλοι αυτοί οι τύποι, έγιναν όμως ταγματασφαλίτες, δικαίωσαν πάντα το ρόλο τους. Και έτσι δεν θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να μην αποστασιοποιηθεί από αυτό το ψήφισμα. Άλλωστε, δεν έχει λόγο η ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ, καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει και της έχει δοθεί το δικαίωμα να έχει ενιαία κρατική εκπροσώπηση, ως ενιαίο κράτος δηλαδή, παρά και ενάντια στο γεγονός ότι αποτελείται από ανεξάρτητα, υποτίθεται, κράτη. Αυτό δεν το έχει κάνει αποδεκτό, το έχει κάνει αποδεκτό το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν το έχει κάνει αποδεκτό ακόμη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθότι λένε ότι με αυτόν παραβιάζεται η κυριαρχία και η διεθνής προσωπικότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όσο νούπο, θα πάψουν να υπάρχουν τα σύνορα κράτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρώτο και κύριο της Ελλάδας φυσικά, το οποίο έχει πάψει ήδη να υπάρχει, οπότε θα τελειώσουμε μια και έξω με αυτό το ωραίο. Το ωραίο Ναζί. Και μην ανησυχείτε, τότε δεν θα απέχει, θα καταψηφίσει και αυτή, όπως ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχει έρθει είναι η Ευαγγελία Χαραλάμπους. Η Χαραλάμπους, για να μιλήσουμε για το νέο νόμο. Καλησπέρα σε όλους.
Οπότε ο λόγος αυτήν. Θα πρέπει... Πριν ξεκινήσεις, να πούμε και το γνωστό, μια και μιλάγαμε για τη Ρωσία, την Τουρκία, ιστορίες που παίρνει φωτιά. Στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, αύριο και μεθαύριο και ο Τσίπρας. Μάλιστα, δεν μας προκαλεί έκπληξη. Εδώ είναι ευχαριστημένοι, λέει, γιατί σώσανε την πρώτη κατοικία. Τη σώσανε. Κάνανε δήλωση για τις κυβερνητικές εκπροσώπου. Τη σώσανε, τη δώσανε στους τράπεζες. Ακριβώς. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».